Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Στην ελληνική πλευρά, οι δανειστές έχουν ρίξει το μπαλάκι για το κλείσιμο της αξιολόγησης στην ελληνική πλευρά. Οι δανειστές φαίνεται να έχουν αποστείλει μήνυμα στην Αθήνα ότι κλειδί για την θετική κατάληξη της διαπραγμάτευσης είναι το θέμα των κόκκινων δανείων, το ασφαλιστικό και το φορολογικό. Γι' αυτά φιλοξενούμε απόψε στην εκπομπή μας τον Ευρωβουλευτή Γιώργο Κίρτσο, ο οποίος είναι και τακτικό μέλος στην ομάδα εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που ασχολείται με την παρακολούθηση της εφαρμογής του ελληνικού προγράμματος. Κύριε Κίρτσο, καλησπέρα σας. Γεια σας, τι κάνετε? Είμαστε καλά και σας ευχαριστούμε που συμμετέχετε στα European Steps. Να ξεκινήσω με την πρώτη μας ερώτηση. Στην Ελλάδα το ασφαλιστικό και το φορολογικό έχουν προκαλέσει θύελλα κοινωνικών αντιδράσεων και στις Βρυξέλλες ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκη διαπεινύει ότι πρέπει να κλείσουν γρήγορα και αξιόπιστα τα θέματα αυτά για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η αξιολόγηση. Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση θα καταφέρει να τα περάσει από τη Βουλή? Χθες ο κύριος Ντράγκη ήρθε στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έρχεται κάθε τρεις μήνες και του έκανα εγώ την ερώτηση με το σκεπτικό ότι ο κύριος Ντράγκη σε γενικές γραμμές έχει καλή διάθεση έναντι της Ελλάδας και θέλει να διευκολύνει την κατάσταση. Παρ' όλα αυτά ήταν σταθερός στην απάντησή του, δηλαδή ότι πρέπει να κινηθούμε γρήγορα, αλλά για να κινηθούμε γρήγορα θα πρέπει να λύσουμε συγκεκριμένα ζητήματα που έχουν σχέση με το ασφαλιστικό, όπως είπατε, το φορολογικό, τα κόκκινα δάνεια. Επομένως, ακόμα και αυτοί που είναι κάπως χαλαροί στη στάση τους έναντι της Ελλάδας, μην πάμε τώρα στον Σόιμπλε που είναι από τους σκληρούς, ούτε να πάμε στον Τόμσεν του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που είναι ο πιο σκληρός από όλους, ακόμα και αυτοί που θεωρούνται ότι κοντά στη θέση μας, θέλουν την κυβέρνηση να προχωρήσει προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Δηλαδή, νομίζω ότι σε μια-δύο εβδομάδες η κυβέρνηση θα αρχίσει να κινείται πιο γρήγορα προς την κατεύθυνση που περιγράφουν οι Ευρωπαίοι εταίροι και οι πιστωτές για να γίνει ο αναγκαίος συμβιβασμός πιθανότατα μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Αυτή είναι η εικόνα που έχω εγώ. Μάλιστα. Μέχρι σήμερα η Νέα Δημοκρατία και οι λοιπές δυνάμεις της αντιπολίτευσης δεν δείχνουν διατεθειμένες να παράσχουν στήριξη στην κυβέρνηση. Κατά την άποψή σας, με ποιους όρους θα άλλαζε αυτό? Κοιτάξτε, δεν μπορούμε εμείς τώρα να προσυπογράψουμε μέτρα τύπου Τσίπρα-Κατρούγκαλου, τα οποία πρώτον δεν πιάνουν τον στόχο του 1,8 δις ευρώ, δηλαδή εξοικονόμηση από τον κρατικό προϋπολογισμό σε ό,τι αφορά την επιδότηση του ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού. Και δεύτερον, δημιουργούν και πρόσθετες δυσλειτουργίες στην οικονομία, δηλαδή αυξάνοντας τις ασφαλιστικές φορές των επιχειρήσεων, θα στείλεις πολλές μικρομεσαίες στο πλήρες αδιέξοδο, ή ισοπεδώνοντας ασφαλιστικά και φορολογικά τους ειλικρινείς μικρομεσαίους ελεύθερους επαγγελματίες αγρότες, και αυτοί θα φύγουν από το ασφαλιστικό σύστημα. Επομένως, εμείς επιμένουμε ότι προσυπογράφουμε τους στόχους, αλλά θεωρούμε ότι η κυβέρνηση διεκδικεί τους στόχους αυτούς με λάθος τρόπο. Δεν είμαστε μόνοι βέβαια και νομίζω και όλοι οι εταίροι στο ίδιο συμπέρασμα έχουν καταλήξει. Μάλιστα. Να σας πάω στην επόμενη ερώτηση. Την περασμένη εβδομάδα το Χρηματιστήριο Αθηνών έκανε βουτιά στο κενό, καταγράφοντας πτώσεις σχεδόν 8 μονάδες. Θεωρείτε ότι αυτή η δραματική πτώση τροφοδοτήθηκε από την τάση των διεθνών χρηματιστηρίων ή είναι ένας δείκτης πολιτικής αστάθειας? Είναι ένα μείγμα. Υπάρχει μια αβεβαιότητα στα διεθνή χρηματιστήρια, τα οποία ανεβοκατεβαίνουν με τρελούς ρυθμούς και στην Κίνα και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω αυτή η τάση εκδηλώνεται και στην Ελλάδα. Δεν ξέρω για σήμερα, αλλά χθες και την Παρασκευή είχαμε πολύ εντυπωσιακή άνοδο, αφού είχε βέβαια προηγηθεί μια πολύ μεγάλη πτώση. Επομένως, ψάχνουν κατεύθυνση τα διεθνή χρηματιστήρια, διότι υπάρχουν ένα σωρό ζητήματα, επιβράδυνση της ανάπτυξης στην Κίνα, πτώση των τιμών των πρώτων υλών και του πετρελαίου που δημιουργεί προβλήματα σε διάφορες οικονομίες, από Βραζιλία, Ρωσία και άλλες. Έχουμε μια αστάθεια στο τραπεζικό σύστημα διαφόρων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Πορτογαλία, Ιταλία. Άρα θεωρείτε ότι ήταν εξωγενή τα αίτια? Εξωγενή. Σε αυτά προσθέστε και την αβεβαιότητα. Δηλαδή θα γίνει ή δεν θα γίνει αυτή η αξιολόγηση, θα φτάσει ή δεν θα φτάσει σε θετικό αποτέλεσμα, θα ανοίξει ή δεν θα ανοίξει ο δρόμος για την ένταξη Ελλάδα στο πρόγραμμα του ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα πάμε, δεν θα πάμε στην αναγκαία αναδιάρθρωση του χρέους. Επομένως, επειδή τα χρηματιστήρια έχουν ένα στοιχείο κερδοσκοπίας
και προεξόφλησης μελλοντικών εξελίξεων. Ο καθένας εκεί πέρα στείνει ό,τι παιχνίδι θέλει. Μάλιστα. Και να έρθουμε λίγο στο θέμα της συμμετοχής σας στην ομάδα εργασίας που παρακολουθεί την εφαρμογή του ελληνικού προγράμματος. Ήταν πάγιο αίτημα των ελληνικών κυβερνήσεων να έχει ενεργότερη συμμετοχή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος της συγκεκριμένης ομάδας εργασίας? Ναι, νομίζω ότι η αριστερά το κυνηγούσε αυτό το θέμα. Η αριστερά ήθελε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει περίπου ισότιμη συμμετοχή στο ελληνικό πρόγραμμα και στα άλλα προγράμματα. Η κεντροδεξιά, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, δεν ήθελε αυτή την πλήρη συμμετοχή, με το σκεπτικό ότι χρειάζεται έτσι ένας μεγαλύτερος δημοκρατικός έλεγχος των διαδικασιών. Αλλά δεν φτάνει τώρα που έχουμε μια τετραμερή που δυσκολεύεται να συνεννοηθεί. Αν γινόμασταν πέντε, δηλαδή έμπαινε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που αναγκαστικά έχει πολιτικές ισορροπίες, γιατί υπάρχουν πολιτικές ομάδες. Ο ένας δείχνει προς το ένα μέρος, προς τη μία κατεύθυνση, την οικονομία, ο άλλος προς την άλλη. Η οποία αποτυπώνεται και στη σύνθεση της ομάδας, λογικά. Ναι. Επομένως, τώρα έχουμε μια ομάδα εποπτείας, η οποία θα έχει 38 μέλη. Τα 30 μέλη θα είναι από την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, της οποίας είμαι πλήρες μέλος. Και επί του συνόλου των 38 μελών, οι 12 θα είναι από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, την κεντροδεξιά δηλαδή. Ναι. Και εγώ είμαι ο μόνος Έλληνας στην ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Θα έχουμε εμπιστευτικές ακροάσεις με εκπροσώπους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα έχουμε στη διάθεσή μας όλα τα στοιχεία και όλες τις υπηρεσίες. Θα κάνουμε και μια επίσκεψη στην Ελλάδα για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και όλα αυτά θα καταλήξουν σε μια έκθεση, νομίζω Ιούνιο-Ιούλιο, κάτι τέτοιο. Πώς τα βλέπουμε τα πράγματα, πώς εκτελείται το τρίτο πρόγραμμα, τι λάθη γίνανε στα προηγούμενα, στο σημερινό, ελπίζω να μην υπάρξει και επόμενο. Αλλά καταλαβαίνετε ότι Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε, επομένως όλα αυτά θα είναι ένα προϊόν πολιτικού συμβιβασμού, με εμάς, ξέρω και εγώ, την κεντροδεξιά να υπερασπίζεται την προοπτική του ιδιωτικού τομέα, την αριστερά να υποστηρίζει ότι ενδεχομένως η Γερμανία ισοπαίδωσε τις άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες και διάφορα τέτοια. Άρα είναι χρήσιμο, αλλά δεν είναι καθοριστικό αυτό που πρόκειται να γίνει. Μάλιστα. Κύριε Κυρίτσο, σας ευχαριστούμε για τις πληροφορίες που μας δώσατε και για τη συμμετοχή σας στα European Steps. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Καλό βράδυ.